Χάρηκα πάρα πολύ για την επιλογή που έκανε η Μίκη. Ναι. Και εκείνος χάρηκε. Και χάρηκα κι εγώ που χάρηκε τόσο. Χάρηκε πάρα πολύ, μπορώ να σου το πω αυτό. Αλήθεια. Με βεβαιότητα. Τώρα χαίρομαι διπλά. Αλήθεια, αλήθεια σου το λέω. Μου έκανε εντύπωση και το είπα και προηγουμένως, οπότε μπορώ να το πω και σε σένα, τον Αναστάση, ότι όταν τον ήρθε... Αναστάση κάλεσα κορίτσια, γιατί δεν τους το είχα πει. Μπράβο, ναι. Πραγματικά θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είδε ένα κορίτσι, το οποίο ήταν έτσι, είπε 3, 4, 5, 6, μπορεί και 10 διαφορετικά, υπέροχα επίθετα και χαρακτηρισμούς για εσένα, αλήθεια, για τον τρόπο τον οποίο μίλησε, για τον τρόπο τον οποίο στάθηκες και τον έκανες πολύ χαρούμενο και έτσι αισθάνθηκα ότι ήταν μια πολύ συνειδητή δική σου επιλογή αυτό. Μου άρεσε γιατί όταν τον είχαμε πρωτοδεί εδώ είπες ότι όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ με έναν τέτοιον άνθρωπο να κάνω κάτι γιατί θα μου θύμιζε τον μπαμπά μου, γιατί είναι στην ίδια ηλικία. Τα λέω γιατί είναι πράγματα που έχουμε συζητήσει εδώ, οπότε μπορούμε να τα επαναλάβουμε, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Και αυτή η απόφασή σου έδωσε καταρχάς τον Αναστάση πάρα πολύ μεγάλη χαρά, αλλά νομίζω ότι είχε και ένα σκεπτικό που πίσω δικό σου, τον οποίο θα ήθελα να μου το εξηγήσεις. Η συζήτησή μας ξεκίνησε έτσι με το που μπήκε και έπαθε ένα σοκ όταν με είδε, δεν το περίμενε. Ξεκίνησε και του είπα ότι δεν είναι ερωτικό το δωμάτιο. Και επειδή μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρη και ό,τι λέω πίσω από τον άλλον, το λέω και μπροστά του, είπα ότι δεν γίνεται λόγω της ηλικίας και μου είπε ότι το κατανοεί αυτό. Αλλά του είπα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μας έχει δείξει ποιος είναι και ήθελα να τον γνωρίσω, ήθελα να τον δω να αφήνεται, να λύνεται, να μην είναι η κούκλα του Ken που έχουμε πει κι εμείς οι κοπέλες εδώ. Και είναι πολύ παρεξηγημένος, έχω να σας πω. Και πραγματικά είναι, παιδιά, αυτό που είμαι ένας κύριος. Και μου άρεσε αυτό που, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι δεν είναι ερωτικό και αν δείτε και τη στάση του σώματος, φαινόταν ότι νιώθουμε οικεία. Αλλά φαινόταν, δηλαδή είχαμε πιάσει ο καθένας στην άκρη του καναπέ. Πιστεύω πολύ στη στάση του σώματος. Αλλά δεν φανήκαμε ούτε μαγκωμένοι. Δηλαδή είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση.